Τώρα, μια και μιλάμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, πάμε στον Κώστα Στάμου και να σταθούμε λίγο στον πύρινο εφιάλτη. Έτσι, γιατί φοβόμαστε με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και σε συνδυασμό, τα λέγαμε και νωρίτερα, με την ανομβρία που έχουμε το τελευταίο διάστημα, τι άλλο φοβόμαστε για πυρκαγιές. Ναι, και μόνο αυτό. Έχουμε και ένα μεγάλο μέτωπο που και εδώ και μέρες στα ελληνοαλβανικά σύνορα, το οποίο υπάρχει φόβος τώρα ότι θα περάσει και από εδώ αυτό. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Ένα μια ανολίχθια μάχη λοιπόν με τις αναζωπηρώσεις έδωσαν δυνάμεις πυροσβεστικής στην περιοχή της Κορινθίας, όπου παραμένουν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο χωριό στη Μάγκα και έκαψε αγροτοδαθικές εκτάσεις. Μια πυρκαγιά λοιπόν η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης, φάνηκε χθες το πρωί, έχει τεθεί κάπως υπό έλεγχο. Υπήρχαν πολλές μικρές διάσπαρτες αιστείες φωτιά. Ωστόσο, χθες το απόγευμα υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση στο τελευταίο χωριό, δηλαδή που έκαιγε μέχρι χθες το βράδυ, δηλαδή στο χωριό Κούτι της Νεμαίας. Εκεί λοιπόν δόθηκε μια ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες παραμένουν στο σημείο με 152 πυροσβέστες, 50 οχήματα και 6 πεζοπόρα τμήματα. Να σας πω ότι μέχρι το τελευταίο φως σήμερα χθες έκαναν συνεχώς περιοδικές εναέρειες ρήψεις νερού από αέρος 7 αεροσκάφη καθώς και 5 ελικόπτερα. Καθώς όπως είπαμε υπήρχαν πολλές μικρές διάσπαρτες αιστείες, υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση στο χωριό Κούτι της Νεμαίας. Εκεί δόθηκε η ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Φαίνεται πως το συγκεκριμένο μέτωπο καίει ακόμα, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο θα παραμείνει στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής καθώς υπάρχουν πολλές μικρές διάσπαρτες αιστείες. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκταση από τη Στιμάγκα μέχρι το Κούτσι, κυρίως αγροτοδασική έκταση. Δεν απειλήθηκαν δηλαδή κατοικίες. Ωστόσο, ήταν πολύ μεγάλη έκταση που έκαψε φωτιά με αποτέλεσμα να παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά, και μια και αναφέρεσαι σε αυτό, Κώστα, στο πανόραμα. Μια και αναφέρεσαι σε αυτό, στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, να πούμε ότι καθυστέρησε η αντιμετώπιση της, γιατί στην περιοχή, στο συγκεκριμένο χωριό, είναι ένα κεφαλοχώρι στη Μάγκα, δεν είχαν νερό να σβήσουν τη φωτιά. Και καθυστέρησε η επέμβαση, είχαμε τα αεροσκάφη, αλλά τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν είχαν νερό και με δεξαμενές μετέφεραν νερό στο χωριό προκειμένου να γίνει να στηθεί η επιχείρηση της κατάσβεσης. Είναι έτσι ακριβώς και η λειψιδρία είναι ένα από τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε αρκετά μέτωπα της πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Να πούμε ότι είχαμε και ένα μέτωπο πυρκαγιάς χθες το απόγευμα στο πανόραμα της Δράμας. Εκεί λοιπόν κινητοποιήθηκαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα προκειμένου να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Κατάφερα λοιπόν να το περιορίσουν. Τα 3 αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο έκαναν συνεχώς ρήψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας. Κατάφερα λοιπόν στην πύρινη φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο αργά τη νύχτα. Ωστόσο αναμένεται και η σημερινή ημέρα αρκετά δύσκολη καθώς σε καλή στην Αγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται η περιφέρεια της Κρήτης, ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3, όπως είπε ο Δημήτρης, λέμε κίνδυνο στην Αγερμό. Στην ουσία δεν προκαλεί κάποιο φόβο αυτό, καθώς έχουμε συνηθίσει στα πορτοκαλί και στα κόκκινα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, μιλάμε για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αρκετές περιοχές της χώρας. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Δυτική Ελλάδα, αλλά και Εύρω βρίσκονται λοιπόν σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο μια νέα πυρκαγιά. Πρέπει να σας πω ότι ήδη μέχρι στιγμής ο αριθμός των πυρκαγιών είναι τριπλάσιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι ένα αρκετά δύσκολο καλοκαίρι, μια ακόμη δύσκολη εβδομάδα σε ένα γενικότερα δύσκολο καλοκαίρι. Και φυσικά ένα από τα όπλα που έχουν φέτος οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας αλλά και οι πυροσβεστικοί είναι ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Εκτός από τα ντρόουν λοιπόν και τις άμεσες κινητοποιήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, είναι ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Και όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κικίλιας, έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής 654.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Σε 10 μέρες εκπνέει η προθεσμία για τους οικοπεδούχους και τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων και αγροτεμαχίων προκειμένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και φυσικά σε περίπτωση πυρκαγιάς να υπάρχει ένα ακόμη εμπόδιο στο πύρινο μέτωπο. Σε αυτό το έχουμε δει πάντως και, και στα οικόπεδα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν, γίνονται καθαρισμοί και η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάνει καλή δουλειά. Έχει καθαρίσει πάρα πολλά. Έτσι, ξερά. Δεν είναι η εικόνα που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ακόμα προφανώς θέλει πάρα πολλή δουλειά ακόμα. Και στείλαμε και δυνάμεις στη φωτιά που έχουμε στα ελληνοαλβανικά. Έχουμε και τα σχετικά πλάνα. Λοιπόν, και παρακολουθούμε εκεί να δούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η οποία και οι μέρες. Και έχουν στείλει και ελληνικές δυνάμεις εκεί για να βοηθήσουν στην μετώπιση.